Με τα επιτόκια ε, έχουν ανέβει πάρα πολύ και αυτό επηρεάζει άμεσα τους στόκους των δανείων που πληρώνουμε με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα τα συζητήσουμε όλα, αλλά όπως σα έχω ήδη πει, είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ. Ε, κύριε Αυραμόπουλο, καλημέρα, Καλώ ήρθατε. Καλημέρα και καλό ρίζικος. Ο χώρος... καλά. εντυπωσιακό ναι. πρέπει να πω αυτό που είδα. Είναι εντυπωσιακό. Φα... Είναι εντυπωσιακό. Φαίνεται, είναι... πάτε, Να, πάτε να ανταγωνιστείτε το BBC. το <laughs> εύχομαι. <laughs> 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 λοιπόν, Δημήτρη Σταυραβόλου είναι, είναι ένα άνθρωπο τον οποίο γνωρίζω δεν θα πω πόσα χρόνια, πολλά χρόνια. Από τον καιρό που ήμουν εγώ παιδί. <laughs> από, τον καιρό που ήσασταν <laughs> εσεί παιδί. <laughs> Όντω, σα γνώρισα πρώτη φορά νομίζω σε εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών το 1990-91. Που ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αν, αν θυμόσαστε, ήταν οι απανοτέ ε, εκλογέ. Για, για τότε είπα. μου ζητήθηκε ήταν, και να γυρίσω για, πίσω. Γι' αυτό το είπα. Ναι, Όταν ήταν ναι. οι εκλογέ, τότε το, το 89-90, που ήταν μια κατάσταση στη χώρα λίγο. Ναι, αλλά να πω δυκολή. κάτι πολύ σημαντικό. Τότε μου είχε ανατεθεί με την ιδιότητα του διπλωματικού συμβούλου του μετέπειτα πρωθυπουργού και τότε αρχηγού τη αντιπολίτευση oh, να διερευνήσω το τοπίο στην ευρύτερη γειτονιά μα και να εγκαταστήσουμε σχέσει με τα μελλοντικά σχήματα ηγεσία. Αυτά που θα προέκυπταν με την κατάρρευση τότε του κομμουνιστικού του, μπλοκ. Του, 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 φοβερή εμπειρία. Του, φοβερή, δηλαδή, γράφει βιβλίο και εκείνη Όντως. την περίοδο. Ε, Κατάρχηση. Το έχετε σχεδιάσει αυτό το βιβλίο αυτό, Το έχετε στα σκαριά. Όχι, δεν το έχω σχεδιάσει. Εγώ έλεγα πάντοτε ότι για τα δημόσια πρόσωπα σημασία δεν έχει αν τα γράψουν οι ίδιοι βιβλία, αλλά αν θα εμπνεύσουν άλλου να γράψουν για αυτού. Μάλιστα. <laughs> λοιπόν. Κι' <laughs> εγώ <laughs> δεν ανήκω σε αυτήν <laughs> την Βουλευτή. Υπουργό. Δήμαρχο. Επίτροπο. Μπορεί να έχω ξεχάσει κάτι άλλο, αλλά. Τα έχετε κάνει όλα. Διπλωμάτισε. Διπλωμάτισε, το είπαμε, επειδή ε, ξεκίνησε να διπλωμάτισε, ναι, γι' αυτό ναι, το είπα. Ναι, ναι. Λέω για όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι. Μια με μεγάλη λί... Με λίγα λόγια. Περιέγραψε μια διαδρομή ναι. που εμένα τουλάχιστον με έχει γεμίσει. Δεν μπορούσα να φανταστώ όταν έπαιρνα κάποτε την απόφαση να περάσω το κατόφλι τη πολιτική ότι θα ζούσα όλε αυτέ τι φοβερέ εμπειρίε. Τρομερέ εμπειρίε. Από όλα τα πόστα. Ναι, από όλα Αλλά αν τώρα μπορούσε κανεί να με ρωτήσει ποια ήταν η περίοδο η πιο γόνιμη και παραγωγική. Όλε ήταν. Ήταν το επόμενο ερώτημα αυτό. Ναι, όλε <laughs> ήσαν, ε, αλλά η περίοδο τη Δημαρχία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Διότι, Α, θα σα πω γιατί, γιατί τότε είχα τι δικέ μου ιδέες, το δικό μου όραμα, το δικό μου πρόγραμμα και το έβλεπα να πραγματοποιείται. Ω υπουργό είχα πάντοτε μια σχέση συντεταγμένη ιεραρχία με την κυβέρνηση. Προσπαθούσα να κάνω πράγματα, άφησα ένα αποτύπωμα. Αλλά βέβαια η κορύφωση ήταν η θέση του Επιτρόπου. Η θέση του Επιτρόπου. Γιατί... Και σε ένα πόστο δύσκολο. Φοβερό δύσκολο, φοβερά ενδιαφέρον, διότι και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ όταν έφτασα εκεί ότι τα δύο βασικά θέματα, τρία ήταν, ήταν η μετανάστευση, οι εσωτερικέ υποθέσει, δηλαδή ασφάλεια, πόλεμο κατά τη τρομοκρατία, κατά του οργανωμένου εγκλήματο, κατά τη διαφθορά, όλα αυτά και η ηθαγένεια. Αλλά δεν μπορούσα να πω το... ότι σε πέντε μήνε θα ξεκίναγαν οι πρώτε πειδιο... ανεξέλεγκτε προσφυγικέ δομέ. Πάνω στο πικ τη. ασύλου. <laughs> και οι πρώτε τρομοκρατικέ ενέργειε. Τότε λοιπόν ακριβώς. μου ζητήθηκε, επειδή είχα την ευθύνη, να στήσω εξ για λογαριασμό ολόκληρη τη Ευρώπη τη στρατηγική ασφάλεια και μετανάστευση. Δύσκολο γιατί. Γιατί έπρεπε να βάλει γύρω από το τραπέζι 28 χώρε να συνεννοηθούν μεταξύ του. Και αυτό με οδηγεί σε κάτι άλλο. Αν σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ευρώπη, είναι ότι οι περισσότερε από τι κυβερνήσει γυρνάνε προ το εσωτερικό των χωρών του, αφήνοντα σε δεύτερη μοίρα την κοινή, η, ευρωπαϊκή, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Το το και φάνηκε αυτό και στην φορές. οικονομική κρίση, και στην προσφυγική, και στην, και στην υγειονομική, και, στην και τελευταία. Βέβαια, τώρα, όλο αυτό που περιγράφετε για, για την πορεία ω επίτροπο, σα βοήθησε πολύ η διπλωματία. Ασύλληπτα. Έτσι Γιατί. Γιατί ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Λε, λέω. Λέω, λέω καμιά φορά ότι πολλοί πολιτικοί εγκλωβίζονται στο μέσα και στο τώρα. Η διπλωματία σε τι σε έχει βοηθήσει. Γιατί ήταν 14 χρόνια που πέρασε εκεί. Δεν έβλεπα την Ελλάδα από μέσα προς τα έξω, <συλίου> αλλά απ' έξω προς τα, προς τα μέσα. μέσα. Σωστό. Και έτσι σωστό. βλέπεις τις πραγματικέ διαστάσει που έχει η χώρα τα προβλήματά τη, τα θέματα yeah. τη, οι ανάγκε τη και οι πρωταγωνιστέ τη. Λοιπόν, έχω μια τελευταία ερώτηση, θα σα την κάνω στο τέλο τη εκπομπή. Να πάμε τώρα στα θέματα. Αυτέ Αυτές τα... φοβάμαι εγώ. Τι τελευταίε σα Λοιπόν, πάμε λίγο τουρκικά. Πού το πάει ο Ερντογάν. Καταρχήν... Κάθε μέρα βλέπω μια κλιμάκωση. Προσθέτει, προσθέτει, προσθέτει. Κάποια στιγμή δεν θα γίνει τι άλλο να προσθέσει λεκτικά. Υπάρχει μια μεγάλη ευχέρεια στο να προσθέτεις και να αφαιρείς στην πολιτική και στην εσωτερική και ναι. στην διεθνή. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά η ερώτηση μου γυρνάει, μου γυρνάει τις μνήμες πίσω. Όταν είχαμε πρωτογνωριστεί το 1995 και μάλιστα ήμουν από τους πρώτους συνομιλητέ του, διότι είχαμε καταστήσει πολύ καλές σχέσεις συνεργασία ανάμεσα στις δύο πόλεις, Κωνσταντινούπολη και μπράβο. Αθήνα. Αργότερα μεσολάβησαν πολλά. Εσείς, τον γνώρισατε δήμαρχο δηλαδή. Τον γνώρισα ως δήμαρχο το 1995, αλλά στη συνέχεια με τις διάφορες ιδιότητε μου βρέθηκα να συνεργάζομαι Α, μαζί του ακόμα και στην περίοδο αμέσως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που μου ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον πρώτο Γιούνκερ να ξαναγεφυρώσουμε την, στην Τουρκία μάλιστα. με την Ευρώπη γιατί είχε αρχίσει πλέον να ξεφεύγει έχοντας μεγάλα παράπονα ότι δεν του συμπαραστάθηκε η Ευρώπη στο, στο πραξικόπημα εναντίον του. Αλλά γυρίζουμε πάλι πιο πίσω. Ο Ερντογάν ο σημερινό σίγουρα δεν είναι αυτό που είχαμε γνωρίσει τότε, ο οποίο ε, είχε βάλει δύο στόχου όταν εξελέγει πρωθυπουργό το 2002. Το πρώτο, να οδηγήσει την χώρα του πλησιέστερα στην Ευρώπη, πίστευε στην Ευρώπη. Το δεύτερο, να εμβαθύνει τον εκδημοκρατισμό τη χώρα του και να ξεδοντιάσει κυριολεκτικά τη στρατοκρατία, δηλαδή. Το κατάλοιπο της κεμαλικής εποχής. Από τα δύο τώρα τι πέτυχε μετά από. Πιστεύω ότι και στα χρόνια. δύο έχει κάνει πίσω. Α, έχει, για... κάνει, λέω. έχει κάνει πίσω διότι άρχισαν πλέον να εκδηλώνονται οι εσωτερικές δυναμικές στη χώρα αυτή. Σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να συμπράξει με τον Μπαχτσελί. Ο Μπαχτσελί είναι ένας ακροδεξιός σκληρός εθνικιστής, ο οποίος άρχισε να του επιβάλλει κατά κάποιον τρόπο την ατζέντα του τη προσπάθειά του λοιπόν, να κρατήσει τη συνοχή τη κυβέρνησή του, έκανε παραχωρήσει. Το... Ο... Έρχεται όμω και η αντιπολίτευση. Η οποία αντιπολίτευση διέπεται από τι κεμαλικέ αντιλήψει ο, Κιλ... ο Κιλιντζάρογλου, που όλο και περισσότερο τον εξωθεί εν ώψη των εκλογών να παίρνει ακραίε εθνικιστικέ θέσει. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τον Ορτογάν, έχουν αλλάξει την πολιτική τη Τουρκία, γιατί το κορυφαίο σημείο το οποίο θα θέλω να από την κουβέντα μα είναι ότι με τα όσα έχουν συμβεί, έχει αφυπνιστεί και έχει ξανάρθει στην επιφάνεια το βαθύ σύστημα τη Τουρκία, το οποίο ξεπερνάει τον Ερντογάν. Ναι. Έτσι έχει λοιπόν τρει λόγου. Ποτέ λόγους. δεν είχε εξαφανιστεί. Ε. Ποτέ Ή... δεν είχε εξαφανιστεί. Ήταν ενυπνώσιμο. Δεν, πια... δεν, κα... ε... δεν κατάφερε ναι. να σου Εμεί όμω ω Ελλάδα είχαμε καταφέρει για πάρα, για πάρα πολλά χρόνια να έχουμε δημιουργήσει ένα καλό κλίμα στη σχέση μα με την Τουρκία. Παρασκευή μέχρι το 2018-19. Θυμάμαι γιατί, όπω είπαμε πριν, έχω διατελέσει και μήνε και εξωτερικών. Δεν μα ετήθητο ποτέ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε ούτε αμφισβήτηση τη ελληνικότητα των νησιών, τη εθνική μα δηλαδή κυριαρχία, ούτε πανεργότησαν στι γκρίζε ζώνε. Κατά κάποιον τρόπο αυτά είχαν μπει στην άκρη. Δεν λέω ότι είχαν ξεχαστεί, γιατί δεν τα είχε ξεχάσει το βαθύ κράτο τη Τουρκία, το οποίο έχει του πάγιου στρατηγικού σχεδιασμού και έχει αποδειχθεί αυτό ιστορικά που πάντοτε περίμενε να γίνει μια κίνηση όχι από του ίδιου, αλλά από του άλλου, σε όποια Μάλιστα. χώρα και ήταν γύρω. Με σκοπό να αντιδράσουν και να παρέμβουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι σχέσει μα είναι τεταμένε. Ε, πράγματι η διπλωματία των δηλώσεων δεν έχει αποδώσει. Αλλά θα πω και κάτι παραπέρα. Ούτε η δημοσιογραφική διπλωματία. Δεν έχετε να δείτε και στη μία και στην άλλη χώρα πώ αναδεικνύονται μικρά ζητήματα, μεγαλώνουν, Καραγή. παρασύρουν του λαού. Ε, αυτά γίνονται για να μένουν αλήθεια. Ειδικά στη στην Τουρκία. Τα Εκεί πέρα έχει έχει ε, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αυτό πλέον, είναι αλήθεια. Πέρα. Αλλά οι, οι, κύκλοι αυτοί υπάρχουν σε όλε τι χώρε. Ναι. Μην γελιόμαστε, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Γι' αυτό και χρειάζεται σοβαρότητα και ψυχραιμία. Και αυτό το επιδεικνύει η στάση που έχει υιοθετήσει πλέον προσωπικά ο κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό είπα και ο... τη δήλωση που έκανε χτε. Ήταν το The Point. Βεβαίω. Δεν θα συνεχίσουμε πλέον. Τι θα ανταλλάσσουμε ρητέ δηλώσει. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Στέλνει όμω συγχρόνω, παράλληλα με μια ξεκάθαρη στάση αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την θέση της Ελλάδος απέναντι στην, στην Τουρκία και στι ε, απαράδεκτες ε, αξιώσει της. Και ένα άλλο μήνυμα. Ελάτε να συνεννοηθούμε. Έχουμε ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να βρούμε με τη βοήθεια του ε, διεθνού δικαίου έναν τρόπο συνεννόηση. Οι θαλάσσιες ζώνες. Αυτό Δηλαδή έτσι. η φαλοκρηπίδα Μα, α, ναι. και η α, Αυτό δεν έχουμε άλλο. Και εκεί θα μας βοηθήσει το εργαλείο που μας δίνει το διεθνές ε, δίκαιο. Βέβαια, η Τουρκία δεν, έχει, δεν είναι συμπεβλημένη. Θέλει... Όχι. Και Στη... πεις, αν πάει εκεί, θα αρχίσει να βάζει. Από το να τα. Τώρα τα βάζει. Ναι. Τώρα τα βάζει αυτά, ναι. αυ αυτά, αυτά εκδηλώνονται τον τελευταίο καιρό, πριν από 7 μήνε. Μέχρι πριν από 7 μήνε. Ναι. Και η Τουρκία δεν έθετε θέμα αμφισβήτηση τη ελληνικότητα ναι. των σωστό, νησιών. Σωστό. Ποτέ δεν είχε αμφισβητήσει η Τουρκία την ελληνικότητα των νησιών. Τώρα όμω με τον να σου αμφισβεί την εθνική κυριαρχία και να απομακρύνεται από αυτό που είναι και λογικό. Να συζητήσουμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Άλλο κυριαρχικά δικαιώματα, άλλο εθνική κυριαρχία. Τα κυριαρχικά δικαιώματα έχουν να κάνουν με με την εκμετάλλευση τη ΑΟΖΑ. Ε, και η εθνική κυριαρχία έχει να κάνει με τα σύνορά σου. Τα ε, θαλάσσια, τα. Ε, Τώρα που το λέτε αυτό. Διάβασα χθε ένα άρθρο ναι, του πράγμα. Κωνσταντίνου Φίλη στα Νέα. Του διεθνού λόγου ναι. του Κωνσταντίνου Φίλη. Ο οποίο λέει να συνεννοηθούν όλε οι δυνάμει και μετά τι εκλογέ να αποφασίσουμε ότι πάμε, επεκτείνουμε τα χωρικά μα ύδατα στα 12 μίλια. Ναι, αυτό, 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 αυτό το λένε πολλοί. Να συνοηθούν οι δυνάμει ή οι δικέ μα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έτσι. Ναι. Αυτό το λένε πολλοί. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτή είναι η οι δικε μα οταν περα στην ελλαδα Αυτή είναι η ερώτηση. Διότι, διότι το να... Αν, το να επεκτείνει τα χωρικά σου είδατα σε περιοχέ που δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει, το κάνει. Ναι. Το κάναμε και με την Ιταλία. Το κάναμε και από την Απόδο από πλευρά, αν ναι, έχετε δίκιο. Το από θέμα είναι πλευρά, μπορεί πλευρά. να γίνει στο Αιγαίο. Εκεί ερχόμαστε λοιπόν στο περίφημο Κάζου Μπέλι. Η Τουρκία τι λέει από τη δική τη πλευρά, Εάν εσεί επεκτείνετε τα χωρικά σα είδατα, τότε κάνετε το Αιγαίο μια κλειστή ελληνική λίμνη και ασφικτιούμε. Αυτό δεν το θέλουμε και ξεκάθαρα είπαν ήδη από τη δεκαετία του 1980 ότι αν επιχειρήσει κάτι η δηλαδή, Ελλάδα τότε έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο αυτή η απειλή πολέμου υπάρχει. Αυτό λοιπόν σε πρώτη φάση πρέπει να φύγει από τη μέση για να ανοίξει ένα πεδίο συνεννόησης με την απέναντι πλευρά. Τότε μπορούν οι διερευνητικές που είχαν φτάσει σε ένα σημείο είχαν παλαιότερα... Φτάσει, δηλαδή διακόπηκαν. Δι διακόψαν. Διακόψαν διότι οι διερευνητικές, επειδή τις έχω ζήσει, μάλιστα ένας από τους κύκλους έγινε επί ημερών Υπουργό Εξωτερικών και τότε διεπίστωσα... Ότι από την ώρα που οι εξουσιοδητημένοι και από την Ελλάδα και από την Τουρκία να συζητήσουν, ε, δεν έχουν ευχαίρεια κινήσεων και ανάπτυξη πρωτοβουλειών για να καταθέσουν στο τέλο και μία πρόταση και προ τη μία και προς την άλλη πλευρά. Δεν έχει κανένα νόημα. Και αλλιώ πηγαίνει. Διότι, με... διότι και οι δύο πλευρέ στέκονται πίσω Αυτό από τις σταθερέ παγιέ θέσει. Με, με τον αρισμένοι πηγαίνουν και οι δύο, οπότε ε, δεν, δεν... <laughs> γίνεται. <Δεν> γίνε. <laughs> και δεν έχουν και τέτοια αξιοδότηση. Είναι, είναι τεχνοκράτε, είναι εξαίρετοι διπλωμάτε, οι δικοί μα τουλάχιστον είναι υψηλότερα του επίπεδου. Απ' την άλλη πλευρά όμω η ευχαίρεια των κινήσεών του. και θα πω και κάτι παραπάνω για τη διακοπή. λίγο πολύ τα έχουμε παρακολουθήσει, τα έχουμε ζήσει. Εξ αρχή φάνηκε ότι ο μόνο τρόπο για να υπάρχει μια συνεννόηση ήταν να συνομιλούν στη βάση Αμοιβαίου σεβασμού και αξιοπιστία οι δύο ηγέτε. Έτσι ξεκίνησαν οι σχέσει και ξεκίνησαν, πρέπει να σα πω, πάρα πολύ καλά το 2019. Διότι ο κ. Ζωδάκη συμφορείται από αντιλήψει που έχουν να κάνουν και με την πολιτική του κληρονομιά, του Ελευθερίου Βενιζέλου και του πατέρα του, πάντοτε ήθελε την προσέγγιση, πάντοτε όμω με απόλυτε θέσει σε ό,τι αφορά τι πάγιε εθνικέ yeah. μα απόψει για, για τα θέματα. Το ξεκίνημα ήταν καλό. Στράβωσε όμως στη συνέχεια Μπορία. για αυτά που είπαμε πριν από λίγο. Οι δηλώσει, ε, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι σε πολεμική τροχιά και βεβαίω οι προκλήσεις που έφτασαν το 2020, ακόμα και φτάσαμε στα πρόθυρα ε, <στον> πολέμου. Το καλοκαίρι του 2020. Παρ' όλα αυτά και τότε έγιναν προσπάθειε και από τη δική μα και από τον διεθνή παράγοντα και από την γερμανική προεδρία. Γίνανε πολλά. Και όλοι παρακολουθούμε ενδιαφέρον τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μα. Γιατί η. Η διένεξη Ελλάδο-Τουρκία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Όχι, όχι. Αφορά και στο ΝΑΤΟ, διότι η αποσταθεροποίηση τη νότιο-αντολική του ΝΑΤΟ θα είναι μεγάλη ζημιά. Και κυρίω τώρα είναι που, είναι που είναι. το ΝΑΤΟ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο με τα γίνον, Βαλκάνια, αφορά... όσα γίνονται στην, και στην Ουκρανία και βεβαίω σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας εκτός βασικότερων σταθεροποιητικών παραγόντων. Βέβαια, σε αυτό το σκηνικό τη Ανατολική Μεσογείου θα πρέπει να καταλάβουν κάτι όλοι εκείνοι που, που αυτή τη στιγμή αποφασίζουν για το πώς θα πορευθούμε στο μέλλον, ότι δεν πρέπει να μείνει απέξω η επίλυση του Κυπριακού. Ε, όπου είχαμε φτάσει, πρέπει να πω, πολύ κοντά το 2012, ε, όταν, ε, αλλά, όταν, αλλά, όταν, όταν αλλά, στο, στη συνάντηση... Των δύο κυβερνήσεων τότε στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν, άφησε να νοηθεί ότι είναι έτοιμο να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτά όλα όμω είναι παρελθόν. Τώρα... Το θέμα τι κάνουμε από εδώ και πέρα, σε πρώτη φάση να εκτονωθεί η ένταση. Γι' αυτό είπα πριν από λίγο, είναι σωστή η, η θέση που κρατάει ο Μητσοτάκης, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και διαρκή μηνύματα, ελάτε να συζητήσουμε, να συζητήσουμε σαν σωστά. πολιτισμένοι άνθρωποι, γιατί η περιοχή μας, και αυτό θέλουν και οι λαοί μας, θέλουν ειρήνη και σταθερότητα. Και τόσο ο τουρκικός, όσο και ο ελληνικός λαό έχει μετρηθεί αυτό, δεν θέλουν ε, να θέλ... μπούμε σε αυτή την περιπέτεια του ε, πολέμου. Έτσι, έτσι, Αρκετά μα έχει φορτώσει το, το, παρελθόν. Όλοι θυμόμαστε τι ένδοξες και τι κακέ στιγμέ τη ιστορία μα. Τώρα να κοιτάξουμε το μέλλον. Το μέλλον. Σε ένα ασφαλε, α, ασφαλές, ανασφαλέ, ε, ρευστό και αβέβαιο γεωπολιτικό Έτσι, περιβάλλον. Όπως το λέτε. Αναφερθήκατε στην Ουκρανία. Ε, Μιλώντα χθε με κάτι φίλου που, είχαν, που ήξεραν ότι θα σα έχω σήμερα εδώ, μου λέει πρώτα τον Επίτροπο. Ο πόλεμο δεν τελειώνει. Όπω όπως νομίζαμε. Όλοι νομίζαμε ότι θα είναι λίγο. Λιγό... Όχι, δεν το νομίζαμε. Εγώ θυμάμαι είχα πει εξ αρχή ότι θα κρατήσει πολύ μέχρι ε. ο Πούτιν να γονατίσει τη Δύση. Γιατί παίρνει εκδίκηση, παίρνει εκδίκηση, ανήκει σε αυτή τη γενιά για τα όσα συνέβησαν το 1990. Και τα είχε πει το 2005. Ε, ε είχε... Δεν περιμένουμε να τα κάνει όμως. <laughs> και όμως το 2005, <laughs> για όσους τον παρακολουθούσαν, <laughs> ναι, ναι, Τι είχε, είχε πει, είχε πει είχε τότε δίκιο. ότι, <laughs> ξέρετε, η μετασοβιετική Ρωσία έχει αφήσει απ' 20 εκατομμύρια Ρώσους και ένα μεγάλο μέρος τη <laughs> <σε> επικράτεια. <laughs> ναι. θα τα πάρουν μια μέρα πίσω. Αλλά δεν τους δώσαμε σημασία. <laughs> δεν ναι. τους δώσαμε σημασία. Γι' αυτό χαρακτηρίζουμε την πολιτική της Δύσεως γενικά απέναντι σε αυτό το θέμα αφελή. Τώρα, με την ενεργειακή κρίση, τι γίνεται, Πού θα πάμε, Δεν πάει άλλο δηλαδή. Μα όταν, Δεν πάει ό, άλλο. Ό, το ο, βλέπετε ό, το όταν, ξέρετε. Όταν λέω, ότι θέλει να γονατίσει τη Δύση, πιάνει αυτό το ευαίσθητο σημείο. Διότι ενεργειακά, κυρίω η κεντρική Ευρώπη εξαρτάται, ήταν μια στρατηγική επιλογή από το φυσικό αέριο. τη. Το της αέριο της σε μεγάλο βαθμό. Και κυρίω χώρε όπω η Γερμανία που yeah. το 70. Yeah. Γι' αυτό αντιδρά 100, και... η Γερμανία στο πλαφόν, ε, Και θα επιμείνει. Και θα επιμείνει, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία και στη γερμανική η, η κοινωνία, έχουν ακουστεί από επίσημα γερμανικά χείλη, θα είναι δραματικές στο εγγύ ε, μέλλον. Εμείς εδώ, γιατί πάντοτε όταν μιλάμε... Το έχουμε αυξήσει και εμείς εδώ, την εξάρτηση το αέρο, την όχι, όχι, Όχι σε μεγάλο βαθμό. Κόκκινο πιο πολύ από Ισπανία και Πορτογαλία, α πούμε. Τι συμβαίνει. Η Ελλάδα σε όλα είναι πίσω. Λυπάμαι που το λέω. Ακόμα και στο φυσικό αέριο καθυστέρησε να έρθει. Με το να έχει καθυστερήσει να έρθει. Μείναμε καταρχήν στο Λιγνίτι και βεβαίω στο πετρέλαιο. Εμεί έχουμε πηγέ το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ που μα δίνουν όσο πετρέλαιο θέλουμε. Τι συμβαίνει όμω. Όταν αυτά που είπαμε πριν από λίγο έχουν να κάνουν με την κεντρική Ευρώπη και το πετρέλαιο, και το πετρέλαιο οι τιμέ ανεβαίνουν. Οπότε αφού ανεβαίνουν, ναι, μεν έχουμε πετρέλαιο, αλλά μετακυλείεται το κόστο στον καταναλωτή. Βέβαια, να Στην κοινωνία, άλλο. στην οικονομία. Μήπω βιαστήκαμε λίγο ε, με το θέμα του λιγνίτη. Ούτε η Γερμανία ναι, δεν σταμάτησε ναι, το λιγνίτη. Ναι. Εμεί γίναμε όχι... τόσο οικολόγοι ξαφνικά που το σταματήσαμε όλα. Εμεί είναι αλήθεια ότι συνταχθήκαμε με τι χώρε εκείνε ναι. που πίστευαν και πιστεύουν σε ένα καθαρό. Όχι, να σα πω κάτι, εγώ το πιστεύω. Περιβάλλον. Και εγώ το πιστεύω. Αλλά τώρα εδώ έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, αλλά κανεί δεν μπορούσε να προβλέψει εκείνη τη στιγμή τα όσα επρόκειτο να, να, να συμβούν. Ναι. Διότι πάλι καλά που υπάρχει και ο Λιγνίδη, ε, ξανά άνοιξαν οι, οι μονάδε και έτσι τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι δεν θα κρυώσουμε ή δεν θα έχουμε τώρα, πρόβλημα τ, με, με τ, την τώρα ενέργεια. που λέτε αυτό αλλά, ξέρω. Αλλά, αλλά δεν βιαστήκαμε. Είμαστε από τι πρώτε χώρε που υιοθετήσαμε μετά τη Γλασκόβη τα όσα εκεί αποφασίστηκαν και πολύ σωστά. Τώρα. Άλλαξαν τα δεδομένα, αλλάζουμε και εμείς. Ένι, έτσι είναι. Αλλά δεν είμαστε αυτοί, δεν είμαστε κινητήριο δύναμη είμαστε... στον κόσμο Ο, για την αντιμετώπιση ναι, 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 των ναι. περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη κλιματική κρίση. Και όπω είπατε και πριν, πολλά πράγματα τα καθυστερούμε και λίγο, τα μα έρχονται πιο καθυστερημένα. Σε πιο... αυτή την περίπτωση, καλό ήταν. Καλό, Σε αυτή την περίπτωση, <laughs> καλό. <laughs> Πάμε τώρα. Είπατε για το χειμώνα. Ξέρω ότι μιλάτε με κόσμο. Το πρώτο που θα σα λένε είναι. Οι τιμέ, οι ανατιμήσει, το πετρέλαιο, το αέριο, η βενζίνε, σούπερ μάρκετ. Μην γελιόμαστε. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Διότι οι επιπτώσει από τα όσα είπαμε πρωτήτερα πέφτουν στου ώμους ε... των, των ασθενέστερων κοινωνικών Και επίση, σε μια χώρα με δεκαετή οικονομική κρίση, κρίση και μνημόνια κτλ. Παρ' όλα αυτά, γίνονται προσπάθειε. Η κυβέρνηση προσπαθεί, ρίχνει βάρο στο πώ θα ανακουφίσει τι ασθενέστερε κοινωνικέ Βέβαια, αυτό. Δεν μπορεί να αντέξει στο μέλλον. Χρειάζονται και εναλλακτικέ ε, πολιτικέ που είμαι βέβαιο ότι είναι στα μυαλά εκείνων που αποφασίζουν. Αλλά δεν Λέτε, είναι. τα επιδόματα, εσιόδοξη, τα επιδόματα δεν... δίνουν μια ανάσα mm. δίνουν μια βοήθεια, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στην πηγή του. Δεν είναι το πώ το αντιμετωπίζει, το πώ το διαχειρίζει, αλλά να σημειώσουμε ότι επιδεικνύεται εδώ τουλάχιστον η κοινωνική ευαισθησία. Οι Έλληνε πολίτε είναι σε καλύτερη θέση παρά τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε από ότι οι πολίτε άλλων χωρών. Απλώ εδώ έχουμε και τον πληθωρισμό, έχουμε και την ακρίβεια. Είναι Δεν ψηλός, έχουμε. Είναι ψηλός ο πληθωρισμό. Ναι, είναι ψηλός. η, μισθή είναι χαμηλή. Και από την άλλη, η μισθή και είναι να χαμηλή. Σκεφτούμε, και να σκεφτόμαστε με ιδιαίτερη ευαισθησία εκείνη την κατηγορία των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι δούλεψαν για δεκαετίες ολόκληρες και βλέπουν σήμερα τις ισχυνές του συντάξεις να μην μπορούν να, να τα μπορούν. Γι' αυτό και οι επιδοτήσει και όλα αυτά είναι επιβοηθητικά. Αλλά είμαι κάτι πριν. Αυτό δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αφορά γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά όπως αυτά εκδηλώθηκαν στο ξεκίνημά τους. Άρα να δούμε τη μεγάλη εικόνα να δούμε πώ αυτή τη στιγμή η Ευρώπη χειρίζεται τι υποθέσει, να συμβάλλουμε και εμεί στη διαμόρφωση τη ευρωπαϊκή πολιτική. Και πρέπει να πω ότι ο κ. Ζωτάκη προσωπικά υποβάλλει προτάσει ευρωπαϊκή ενόραση μέσα από τι οποίε. Εσύ μιλήσαμε για το πλαφόν. Στο... Ναι, βέβαια, για το πλαφόν ήταν από του ήταν... πρωτοπόρου. Και, ε... και ναι. πολύ ωραία. Ναι. Όπω και για άλλα πράγματα ναι. και στην υγειονομική κρίση. Βέβαια, εκεί, για να είμαστε πάλι ξεκάθαροι, επειδή την έχω ζήσει στην Ευρώπη από μέσα, μετράει ο λόγο των, oh των μεγάλων χωρών. Και βλέπουμε σήμερα ότι αυτέ οι μεγάλε χώρε που ήταν και ο άξονα ασφάλεια τις ευρωπαϊκής πορείας, η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν και αυτοί μεταξύ τους κόντρες. Ξύπνησαν και λίγο οι παλιοί ανταγωνισμοί. Yeah. Και να τώρα το ερώτημα ποιος θα κυριαρχήσει πάλι στην Ευρώπη. Και βλέπουμε τους Γάλλους να διαφωνούν με τους Γερμανούς σε ό,τι αφορά το πλαφόν. Και πολύ ορθά οι Γάλλοι έχουν πάρει την θέση, διότι εκπροσωπούν σε ένα μεγάλο βαθμό τι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου που υφίστανται τι μελέτε. Δεν υπάρχει Κύριε Αβραμόπουλε, ποιοι την πληρώνουν, οι μικροί. <laughs> ναι, ε, εδώ όμω είμαστε, είμαστε στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή οικογένεια ε, ε, λειτουργεί σε μια εντελώ διαφορετική λογική. Επειδή το διαχειρίστηκα το θέμα και στο προσφυγικό, και εκεί είδα τι αδυναμίε τη Ευρώπη όταν. Αισθάνθηκα από τη στάση πολλών κυβερνήσεων ότι οι βασικέ αρχέ που είναι η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα, που είναι βασικέ αρχέ, διατυπώνονται με σαφήνεια στα ιδρυτικά κείμενα τη Ένωση, άρχισαν να εξασθενούν. Γιατί, Γιατί πολλέ από τι κυβερνήσει, κοιτώντα προ τα μέσα, και επειδή ο λαϊκισμό έχει αρχίσει να ανεβαίνει, και είναι εύκολη λία ε, και, και, και θέμα προ εκμετάλλευση και το προσφυγικό και η οικονομική κρίση και οι κοινωνικέ προεκτάσει, ε, και τώρα τα συμβαίνουν, αρχίζουν πλέον να. Αρθρώνουν ένα λόγο ο οποίο παρασύρει έναν ολόκληρο κόσμο σε λάθο κατεύθυνση. Γιατί, κύριε Φιλεππρόεδρε, να πούμε την αλήθεια, την ιστορική παρατή, είναι η ιστορική παρατήρηση. Έτσι και αποτύχει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, έτσι και αποτύχει η ευρωπαϊκή πολιτική και αρχίζει να αμφισβητείται πλέον από του πολίτε, όχι μονάχα από κάποια πολιτικά κόμματα, από τη βάση, λέτε. τότε θα γυρίσουμε στι σκοτεινέ σελίδε τη ιστορία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και εμεί είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, αναφέρομαι. Στην αποκαλούμενη Βαλκανική, έχω τη λέω Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, όπου πολύ ορθά αυτέ τι μέρε ακούγεται ότι πρέπει και αυτέ οι χώρε να βρουν την πόρτα ανοιχτή. Βέβαια, να πω κάτι: στην ευρύτερη γειτονιά μα αρχίζει να παίζει γερή μπάλα, θα το πέτσει πάρα πολύ απλά, η Αυστρία, Αυστρία, η οποία πάντοτε είχε το μυαλό τη και το νου τη προ τα Βαλκάνια. Εδώ όμω είναι η ευκαιρία για την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε και μην τα έχω ζήσει από κοντά, πόσο σημαντικό υπήρχε στο παρελθόν ο ρόλο τη χώρα μα για να ανοίξει η ευρωπαϊκή προοπτική αυτό το χώρο. Μην το χάσουμε αυτό Μάλιστα. το πλεονέκτημα, που είναι και γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό, και εξ ονόματο τη Ευρώπη. Εμεί μπορούμε να μιλάμε με διαφορετική φωνή και να έχουμε διαφορετικό λόγο. Για να γίνουν όμω αυτά όλα, θα πρέπει να απομακρυνθούμε και λίγο από τον εγκλωβισμό μα από, ε, ε, από, το, από το γνωστό πρόβλημα με την γειτονική χώρα. Μάλιστα. Διότι μα τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε περισσότερο δυναμικέ πρωτοβουλίε. Δεν την ξέχασα την τελευταία ερώτηση. Τώρα θα την κάνω. Δεν δε θα με απαντήσετε διπλωματικά. Κάνει το δε... για τον χρόνο για να μην υπάρχει. <laughs> Εγώ Σα ξέρω. Δεν θέλω διπλωματική απάντηση όμως. Γιατί όμω. Ε, γιατί θέλω διπλωματική απάντηση. Ο, για ποιο λόγο μιλάμε τώρα. Ε, α, η ερώτηση ποια είναι. Ναι, ναι. Το επόμενο βήμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Θα απαντήσω όχι διπλωματικά. Γιατί το είπα Αλλά εμπειρικά. Επειδή ακούω, διαβάζω. Δεν λέω τίποτα από ό,τι ακούω. Ποτέ μην κάνει ένα πολιτικό σχέδιο να αφήσει τα γεγονότα να του ανοίξουν τον δρόμο και πάντοτε κάτω από την αυστηρή κρίση τη ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, εμεί δεν έχουμε παρά ένα και μόνο συνομιλητή, ο οποίο αυτό είναι που ορίζει την ύπαρξή σου, την παρουσία σου και το, το ρόλο στην πολιτική. Είναι τι πιστεύει η κοινωνία για σένα. Αν αισθάνεται και πιστεύετε ότι είσαι χρήσιμο, θα σε κρατάει και θα σου ανοίγει δρόμο. Τώρα λοιπόν, επιστρέφοντα πίσω, μετά από αρκετά χρόνια στην Ευρώπη, όπου, όπω είπαμε στην αρχή, Εμπλουτίστηκα ακόμα περισσότερο σε εμπειρίε, σε γνώσει και σε μια πολύ όρμη φάση. Βεβαίω και η πρόθεσή μου είναι να είμαι παρόν στα πολιτικά δρόμενα τη χώρα. Πάντοτε όμω με αυτό που σα είπαμε. Τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Μητσοτάκη. Το έχετε, έχετε κάνει, Συγχαρητήρια. Βεβαίω. Ναι. <laughs> Μάλιστα. Ξέρετε, δεν το λέω για εσά. <laughs> Οι δημοσιογράφοι εδώ θεωρούν ότι είναι κάτι. Περίεργο να συζητούν μεταξύ τους τα πολιτικά πρόσωπα και ιδίω ε, ε, προσωπικότητε ε, 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 τη πρώτη γραμμή. Είναι φυσιολογικό και πρέπει να μάθουμε και να κουβεντιάζουμε και να συνεννοούμε. Βεβαίω είχαμε μιλήσει και παλιότερα και όταν ήρθα πίσω και τώρα. Και όπω είχα πει και εγώ, επιστρέφω στην πατρίδα μου και στην πολιτική μου κοινότητα. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό δεν το ξέρω. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Όταν έρθει η ώρα, θα γίνουν και οι αντίστοιχε ανακοινώσει. Πάντω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι εδώ συμμετέχω και εγώ με, στην, στη γενικότερη προσπάθεια και να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητα να έχει ε, ε, θεσμική ιδιότητα για να αρθρώνεις δημόσιο όχι, πολιτικό όχι, λόγο. Όχι, 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 Από την ώρα που. Τώρα, δεν έχετε ανάγκη τώρα, προ Θεού, δεν έχετε ανάγκη να έχετε κάποια θεσμική ιδιότητα για να. Όχι είσαι σε άλλο, άλλο, επίπεδο. Ο θεσμικό θεσμικός, okay. θεσμ, θεσμικός ρόλο είναι, είναι διαφορετικό. Εξαρτάται τι ζητά, τι, τι ψάχνει να βρει σε κάθε φάση τη πορεία σου. Και θα έλεγα έτσι πολύ απλά και επιγραμματικά, έτσι όπω έχει τα πράγματα μετά από τόσα χρόνια και μετά από αυτά που περιγράψαμε και στο ξεκίνημα τη συζήτησή μα. Εγώ πλέον δεν διεκδικώ θέση, διεκδικώ και θα επιζητήσω σε κάποια στιγμή ένα ρόλο. Ο οποίο ήταν αυτό, θα τον κρίνει η κοινωνία και εκείνοι που αποφασίζουν. Mm -hmm. Ε, οφείλω να ομολογήσω, δεν μου απαντήσετε διπλωματικά. Απαντήσατε. Όπω νιώθω. Όπως νιώθω. Δεν ξέρω, είπαμε και κάτι πριν που στο στούντιο, <laughs> ότι δεν θα έχουμε συνεννοηθεί πριν για το τι θα Όχι. πούμε. Δεν, και... δεν έχει και... καμία συνεννόηση. Καμία συνεννόηση. <laughs> και στο τέλο να έχουμε ξεχάσει και τι είπαμε. Και, γιατί, και, γιατί... και οι δύο συζητήσει που κάναμε γιατί για το κλείσιμο τη εκπομπή λέγαμε ειλικρινή άσχετα πράγματα. Άσχετα. Άσχετα. Α, δικά μα. καμία, σχέση με το εκπομπή. Και, να πω κάτι έτσι, από την εμπειρία μα σε αυτή, την ιστορία τη. Των σχέσεών μας με τον τύπο, yeah. με τα μέσα. Ε, αν αφήνουμε ελεύθερα να εκφράζεται και ειλικρινά η σκέψη μας, τότε μπορεί να περάσει και ένα μήνυμα στον κόσμο και το κυριότερο, και... να αποδείξει ότι έχει κάτι να πει που να έχει αξία. Και επίση ο κόσμο καταλαβαίνει πια. Ε, γιατί ευκριβώς. θεωρούμε ότι ο κόσμο. Ε, όχι, καταλαβαίνει πλήρω. Ε, ε, εγώ δεν το θεωρούσα ποτέ αυτό. Για να κάποιοι να το θεωρούν, γιατί. Ότι... Γιατί, γιατί προέρχομαι την κοινωνία. Το ξέρω, Το ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ Να είστε ευχαριστώ, καλά. Είναι καλή επιτυχία στο καινούργιο σα Να Είμαστε καλά, ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ούτω ή άλλω. Χαρικά πάρα πολύ. Και εγώ. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο break και επανερχόμαστε.